Να επιδιώξουν έναν έτοιμο συμβιβασμό, κάλεσε τους Ρεπουμπλικάνους και τους Δημοκρατικούς Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην ετήσια ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον των μελών του Κογκρέσου. Ο Τραμπ τόνισε ότι η ισχύς της αμερικανικής οικονομίας μπορεί να απειληθεί μόνο από ανόητους πολέμους, πολιτικές σκοπιμότητες ή γελίες μικροκομματικές έρευνες. Μπορούμε να γεφυρώσουμε τις παλιές μας διαφωνίες, να επουλώσουμε τις πληγές μας, να χτίσουμε νέες συμμαχίες, να βρούμε νέες λύσεις και να ξεκλειδώσουμε το μοναδικό μέλλον που έχει η χώρα μας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Κίνα ότι δεν μπορεί πλέον να κλέβει τις δουλειές και τον πλούτο των Αμερικανών και απέτησε διαρθρωτικές αλλαγές από το Πεκίνο για να τερματιστούν οι άδικες κινέζικες εμπορικές πρακτικές, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ανέγερση του τείχου στα σύνορα με το Μεξικό. No issue. Κανένα θέμα δεν δείχνει καλύτερα το διχασμό που υπάρχει ανάμεσα στην εργατική τάξη και τους πολιτικούς, όπως η παράνομη μετανάστευση. Στο παρελθόν οι περισσότεροι άνθρωποι ψήφισαν για το τείχος. Μόνο που αυτό δεν χτίστηκε ποτέ. Εγώ θα το κάνω. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε μεταξύ άλλων τους Δημοκρατικούς εναντίον της εμπλοκής τους σε γελίες έρευνες με μικροκομματικές σκοπιμότητες που κατά αυτόν θα συμβάλλουν στην αποδυνάμωση της οικονομίας και ανακοίνωσε νέα συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ-ουν. Η σχέση μου με τον Κιμ Γιονγκ-ουν είναι καλή. Ο Πρόεδρος Κιμ και εγώ θα συναντηθούμε πάλι στις 27 και 28 Φεβρουαρίου στο Βιετνάμ. Η ομιλία Τραμπ είχε ευρύ αποδοχή από το σύνολο των Ρεπουμπλικάνων και σύμφωνα με τους αναλυτές δίνει το στίγμα της πρόθεσης του Αμερικανού Προέδρου να διεκδικήσει την επανεκλογή του το 2020.